Με τις ευλογίες του ιερέα της περιοχής, παρουσία κατοίκων αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλίδωνας Σάρενα διοργάνωσαν την ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ήταν μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί, να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος, για υγεία, δημιουργικότητα, ελπίδα, δύναμη, χαρά και αισιοδοξία. Καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία το καινούριο χρόνο να περάσουμε. Υγεία σε όλους σας, οικογενειακή ευτυχία και να είμαστε όλοι καλά. Και όταν υπάρχουν τρόποι, όλοι γίνονται. Στον χαιρετισμό της, η πρόεδρος του Συλλόγου Τριανταφυλλιά Ανιάρχου αναφέρθηκε στο ενωτικό πνεύμα των εορτών και απίφθινε κάλεσμα σε όλους να σταθούν με δύναμη στο ύψος των περιστάσεων μέσα στο δύσκολο οικονομικά και κοινωνικά κλίμα που έχει διαμορφωθεί και να αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο. Θα πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο μέλλον για μας και για τα παιδιά μας. Μπορεί να είμαστε ψηφοφόροι μια φορά κάθε 3, 4, 5 χρόνια. Όμως, είμαστε πολίτες αυτού του τόπου κάθε μέρα. Πρέπει, κατά την άποψή μου, να δουλεύουμε συλλογικά. Πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να ελέγχουμε, πρέπει να κρίνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε όλα αυτά ως μέλη αυτής της κοινωνίας. Θέλω να σας ευχηθώ εκ μέρους του ΔΣ σε όλους μαζί και στον καθένα χωριστά τη νέα χρονιά να μας δώσει ευκαιρίες και δυνατότητες να υψώσουμε το ηθικό και τις αξίες μας ώστε τα όνειρά μας να φωτίζονται, οι προσπάθειές μας να ανταμείβονται και οι προσδοκίες μας να πραγματώνονται. Η πρόεδρος του Συλλόγου, αναφερόμενη στη συλλογική δουλειά και τη συμμετοχή, έκανε ένα σύντομο απολογισμό του έργου τη χρονιά που πέρασε, με στόχο να κρατηθεί ζωντανή η παράδοση και ο πολιτισμός, και απίθυνε έκκληση σε κάθε αρμόδιο να στηρίξει σε συνεργασία με το Σύλλογο τις προσπάθειες που γίνονται. Ενώ ξεχωριστή ήταν η αναφορά της στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει ώστε το Βαρκό να μην απειληθεί και πάλι από πλημμυρικά φαινόμενα. Θέλω να σας πω ότι ο Σύλλογος το δρόμο τον έφτιαξε. Οργανώσαμε το παζάρι, και αυτό οφείλεται στις γυναίκες και στις φίλες του Συλλόγου που διέθεσαν από το χρόνο τους, τον προσωπικό τους χρόνο, να φτιάξουν ορισμένα πράγματα, να τα διαθέσουμε, γιατί σαν Σύλλογος είμαστε χρεωμένοι. Σας πληροφορούμε ότι μαζέψαμε 2.000 ευρώ που έκανε ο δρόμος, ξεχρεωθήκαμε και τα λεφτά πέσανε πάλι, τα μαζέψαμε και τα ξαναδώσαμε στην τοπική μας κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας πω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση με τον ερχομό του νέου χρόνου. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι με επικεφαλή στην τοπική αυτοδιοίκηση να ξεβουλωθούν οι σωληνώσεις, διότι το Βαρκό θα ξανακαταστραφεί. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των μικρών παιδιών στη γιορτή του Συλλόγου, που παρουσίασαν τραγούδια και ποίηματα και λάβαν τα δώρα τους με χαρά για τον νέο χρόνο από την πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου. Παίζει τα δώρα στα παιδιά που τραγουδούν ακόμη. Αρχιμηνία και αρχιμενιά σε κάθε σπίτι και γωνιά. Μέσα στο σπίτι σαν θα πω, δίπλα στο δέντρο ψηλό, τραπέζι με στρωμένο, το βράδυ χρασπλωμένο. Θα ρίξουμε δώρα ένα σωρό, φαΐ θα φάμε και γλυκό. Και από την πίτα, να το φλουρί Κωνσταντινάτη.